Νόρα, σε ξαναρωτάω. Τι κάνουμε εμείς εδώ? Πώς βρέθηκα εγώ εδώ, Νόρα? Θυμηθείς. Θα το πιστεύω, θυμηθείς. Και το έλεγα εγώ. Θα θυμηθεί την ώρα που δεν πρέπει. Τι να θυμηθώ, γιατί τι έχω ξεχάσει? Πώς βρέθηκα εδώ και μάλιστα ημίγυμνος? Έβγαινες από το μπάνιο και... Και? Γλίστρισες, κόντεψες και έπεσες πάνω μου. Συγκρουστήκαμε με τοπικά. Και εσύ γιατί είσαι και εσύ ημίγυμνη? Γιατί μπαίνα στο μπάνιο. Έβγαινες, έμπαινα και... Και σκουτοφλήσαμε. Ναι. Και έπεσες εσύ τα νάσκελα και εγώ από πάνω σου. Δεν μου τα λες καλά, Νόρα. Δεν μου τα λες καθόλου καλά. Άσε τώρα πως τα λέω εγώ, Λουκά. Άσε και πες μου εσύ, τι θυμάσαι? Τι θυμάμαι? Θυμάμαι το γάμο με τη Μαργαρίτα. Το γάμο με τη Μαργαρίτα! Εγώ ετοιμάζομαι να παντρευτώ και είμαι εδώ μαζί σου, έτσι. Τι σκατά γίνεται? Ηρέμησε, Λουκά, σε παρακαλώ. Και πες μου, τι ακριβώς θυμάσαι? Πες μου, σε παρακαλώ. Θυμάμαι που ήμουν στο αυτοκίνητο με τον Νικόλα και τον Μάνο και πηγαίναμε στην εκκλησία. Και νόμιζα ότι σε είδα σε ένα περίπτωρο και είπα να σταματήσει το αυτοκίνητο. Κατέβηκα κάτω, αλλά δεν ήσουν εκεί. Και μετά μπαμ. Και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο? Το απόλυτο κενό. Είσαι σίγουρος, Λουκά? Ναι, παιδί μου. Πάλι καλά. Τι πάλι καλά, τρελή και αλλοπαρμένη? Τι έγινε? Τι έχω πάθει? Θα σου εξηγήσω. Έλα, ντύσω να πάμε μέσα. Πόσο καιρό δεν θυμάμαι? Και τι έγινε όλο αυτό το καιρό? Να σου πω, καλύτερα ότι δεν έγινε. Επτωχεύσαμε ως χώρα? Ως χώρα όχι ακόμα, αλλά ως παρέα είμαστε στα πρόθυρα. Μην με τρελαίνεις, πες μου γρήγορα τι έχει συμβεί. Σου πω, πάμε τώρα μέσα. Πόστο! Πού είναι ο Λουκάς? Έπρεπε να φύγω από το γραφείο και τον πήγα στην ώρα. Κατάλαβες? Όχι. Δεν σε αδικό. Εδώ εγώ μπερδεύτηκα που στα φυγούμε. Λοιπόν, εμένα με έλεγες Μαργαρίτα και την Ντέζη την έλεγες Νόρα. Γιατί το έκανα αυτό? Πώς θα συνδυάσω εγώ έτσι στο μυαλό μου? Εμένα ρωτάς. Έκανες χειρότερα. Τι χειρότερα? Έλεγες το Μάνο χρυσό παιδί και τον Νικόλα Λαμόγιο. Κουρέλι τον είχες κάνει τον έρμο. Γιατί? Γιατί είσαι ηλίθιος και με την αμνησία αποδείχθηκε περίτρανα. Τώρα θα με βοηθήσεις ή θα με βρίζεις? Εγώ πάντα παράλληλα τα κάνω αυτά. Μπορείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μου πεις τα γεγονότα σε τίτλους. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Εδέμ πουλήθηκε. Ο Νικόλας και η Δάφνη είναι στα χωρίσματα. Τι? Ο Χατζηβασιλείου δολοφονήθηκε. Η χώρα δεν πτώχευσε. Πτώχευσε ο Μάνος. Πόλεμος δεν έγινε. Και εσύ βρήκες δουλειά στο Ρούσο σαν κλητήρας. Αυτά. Σαν κλητήρας? Και με αφήσατε εσείς να πιάσω δουλειά σαν κλητήρας? Συγγνώμη, από όσα σου αφηγήθηκα αυτό, σε εντυπωσίασε? Μα φυσικά, αυτό μου δείχνει σε πόση υπόλοιψη με είχατε. Τι λες? Ωραίοι φίλοι, δηλαδή πάλι καλά που δεν με πετάξατε σε κανένα ίδρυμα. Τι λες? Δύο γαϊδουριών άχυρα δεν μπορούσες να μοιράσεις, τι ήθελες? Καλά, καλά, καλά. Αυτά θα τα συζητήσουμε σε μια άλλη στιγμή, πιο κατάλληλη. Πες μου τώρα, η Μαργαρίτα, τι έκανε όλο αυτόν τον καιρό? Καλά, καλά. Λαμπάδα αναμένη σου στάθηκε. Νυχθημερών στο πλευρό σου. Με δουλεύεις? Το βρήκες. Απ' την πρώτη μέρα οριόταν να σε αναλάβει αυτή, να σε φροντίσει αυτή, γιατί αυτή είναι η γυναίκα σου. Και απ' την πρώτη μέρα σε βαρέθηκε. Μονίμως έψαχνε πού θα σε παρκάρει. Τώρα αυτό εμένα πρέπει να με πληγώσει ή να με ανακουφίσει? Α, δεν ξέρω. Εσύ τι λες? Θα σου αναλύσεις αργότερα. Κάτσε τώρα εγώ να δω τι έχω χάσει και τι έχω κερδίσει όλο αυτό τον καιρό. Λοιπόν, έχασα μια πώληση, ένα διαζύγιο, μια πτώχευση, ένα φόνο, ένα γάμο και ένα ραβόνα. Και τι κέρδισα? Μία θέση κλητήρα στο γραφείο του Ρούσου. Μπράβο. Είδες που κάτι κέρδισες. Την κρινιάζεις? Σου λέγα τώρα, αλλά έχει χάρη που δεν προλαβαίνω. Γιατί? Πρέπει να πάω στη μέλουσα γυναίκα μου. Βιάζεσαι να τη συναντήσεις? Πρέπει να μάθει ότι συνήλθα. Αφού μου λες ότι ήμουν βάρος, αυτή μπορεί να πάρει το νοματιόν της και να φύγει. Μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Και με αφορμή την αμνησία σου είχαμε βρει ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο για να την εξουδετερώσουμε. Και νομίζω θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Τι σχέδιο? Θα σου πω. Ξέρω ότι σου πέσανε βαριά, αλλά κατάλαβες το σχέδιο? Για τη Μαργαρίτα εγώ έχω ακόμα αμνησία. Ακριβώς. Οι υπόλοιποι όμως θα ενημερωθούν ότι επανήλθες. Να μην πεθαίνουν και στην αγωνία, εντάξει. Αλλά η Μαργαρίτα, η Ντέζη δηλαδή, θα πρέπει να συνεχίσει να πιστεύει ότι εσύ δεν θυμάσαι. Και εμείς τώρα θα το κάνουμε για να κερδίσουμε χρόνο. Και
Για να την εξωθήσουμε, να τα βροντίξει όλα και να σηκωθεί να φύγει. Και το παιδί? Θα εξασφαλίσουμε και επίσημα ότι θα είναι με τον Οδυσσέα. Λες εγώ τώρα να τα καταφέρω, να την ξεγελάσω. Μια χαρά. Θα δεις και ανάγλυφο το χαρακτήρα της. Να καλά. Καταφωνή μου, Λάρα. Πώς βρέθηκε εδώ ο Λουκάς? Ποιος έφερε εδώ, αγόρι μου? Το αφεντικό μου. Είχε κάπου να πάει, μου είπε. Και το δικό μου πάρκινγκ διανυκτερεύει. Μάλιστα. Και τι κάνετε εδώ, ε? Γιατί το κρεβάτι είναι ξέστρωτο? Γιατί? Είμαι κακονικοκυρά. Λογαριασμό θα σου δώσω. Μήπως θυμόσαστε πάλι τα άρθρα, Λουκά? Και χαιρόσαστε και φιλιόσαστε, ε? Όχι, απόψε δεν χαιρόμαστε καθόλου. Πάλι καλά. Σήκω, φύγαμε. Πού πάμε? Σπίτι μας πάμε, σήκω. Και να ξέρεις ότι μόνο εγώ σ' αγαπάω και σε νοιάζομαι. Οι άλλοι σε εκμεταλλεύονται. Αχα, με εκμεταλλεύεστε. Πας καλά. Που έτσι μου λέει η Νόρα. Εγώ είμαι η Νόρα. Λουκά, σήκω σε παρακαλώ. Το μπουφάν σου και δρόμο. Γεια. Θεέ μου, κάνε να μην θυμηθεί τι έγινε όσο δεν θυμόταν. Θεέ μου, τι λέω, γυναίκα? Τι λέω. Δεν πάω καλά. Θα σε παρακαλέσω άλλη φορά. Εκεί που σε αφήνω, εκεί να σε βρίσκω, εντάξει? Να είσαι σίγουρα ότι από εδώ και πέρα θα ξέρεις που βρίσκομαι. Γιατί? Έπιασα δουλειά. Χριστέ μου. Τι δουλειά έπιασες, Λουκά? Με προσέλαβε ο πατέρας Ρούσος. Να κάνεις τι? Θα είμαι κλητήρας. Θα μου δίνει 1000 ευρώ το μήνα μεικτά. Μεικτά? Καταξοδεύτηκε ο πατέρας. Και θα έχω και ασφάλιση. Α, ευτυχώς. Ησύχασα τώρα. Ναι, και άμα δουλεύω μέχρι τα 75 μου θα πάρω και σύνταξη. Τέλεια. Τώρα, σύντομα δηλαδή. Γιατί πόσο είναι? Ας με λυπηθεί κάποιος. Γιατί να σε λυπηθούνε? Τι έπαθες? Τίποτα δεν έπαθα, Λουκά μου. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Με ποιο θέμα? Εγώ πρέπει να φύγω, να πάω στη δουλειά μου. Θα πας? Ναι. Δεν μπορώ όμως να σε πάρω μαζί μου, γιατί θα έχω την έννοια σου και δεν θα μπορώ να τραγουδήσω. Εδώ να με αφήσεις. Θα σε αφήσω εδώ, αλλά επειδή δεν σε εμπιστεύομαι, θα σε κλειδώσω, ναι. Και άμα κάνει σεισμό? Δεν θα κάνει. Αν πιάσει φωτιά το σπίτι, θα κάνω. Δεν θα πιάσει φωτιά το σπίτι, Λουκά. Μη φέρνει συνέχεια την καταστροφή. Δεν τη φέρνω εγώ, μόνη της μπορεί να έρθει. Λοιπόν, ηρέμησε. Όλα θα πάνε μια χαρά. Θα κάτσει εδώ, θα δει λίγη τηλεόραση, θα διαβάσει κάτι και εγώ θα έρθω. Έχει φαγητό στο ψυγείο. Λοιπόν, έφυγα. Ήσυχα και να προσέχεις, ναι. Στο καλό. Λουκά, έφτασε η ώρα να αναλάβεις δράση. Δεν το πιστεύω. Λουκά, ποιος έφερε? Μόνος μου. Λουκά μου, θυμήθηκες? Και να θυμηθώ. Πώς ήρθες εδώ, ρε? Ξαφνικά είδα μπροστά μου αυτή τη διαδρομή, πήρα το δρόμο και ήρθα. Περίμενε. Από όλα αυτό βρήκες να θυμηθείς? Καλά τώρα, δεν πειράζει. Δεν λες καλά, πάρεις ένα λειτουργή μνήμη του, Λουκά. Έχεις καμιά άλλη εικόνα στο μυαλό σου? Ναι, ότι ερχόμουν εδώ τα βράδια και μιλούσαμε. Έλα, μιλούσαμε, εσύ μιλούσες. Εμείς κοιμόμασταν και μας ξύπναγες. Κουτουλάκαμε από την ύστα. Έλα, τώρα μην φωνάζεις, το παιδί είναι άρρωστο. Τι έχει? Αμυγδαλίτη τα λέει ο Νικόλας. Πάλι καλό που είναι ο πατέρας του και δεν σε κδέρνει στα βαγγελάκια. Έλα, ρε Λουκά, σταμάτα με αυτό το παραμύθι. Πώς σου έχει κολλήσει ότι εγώ χρηματίζομαι? Εγώ πάλι δεν μπορώ να καταλάβω πώς εσείς οι δύο είστε ζευγάρι. Τι θα πει αυτό τώρα? Εσύ, Δάφνη μου, ένα σπάνιο πλάσμα σαν και εσένα, πώς δεν μπλέξαμε αυτό το λαμόγιο? Τώρα, Λουκά, πού να σου εξηγώ? Να μην μου εξηγήσεις, να το χωρίσεις. Το φροντίζω. Α, πολύ καλά κάνεις. Τι σου έκανε, γιατί το χωρίζεις? Εγώ τι σε έκανα? Εσύ είσαι το λαμόγιο. Άσε μας κάτω, μωρέ. Εκείνη πήγε και πούλησε την ΕΔΕΝ. Την ταβερνά.
Όχι, Λουκά μου, την έκταση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σας ήρθε να βγάλετε αυτό τον τόπο εδέν. Και ποιος την αγόρασε. Τώρα και να σου εξηγήσουμε, θα καταλάβεις. Νωρά, έλα γρήγορα, Λουκά, στιμήθηκε. Ναι, όχι. Λουκά, τι κάνεις εσύ εδώ. Ωράκι μου, θυμήθηκε, αυτά μας έλεγε τώρα. Τι θυμήθηκε ο Λουκάς, ρε παιδιά. Τι σας είπε.